κυβέρνησης, ίσως με ακόμα μεγαλύτερη ανελπισία, εφαρμόζεται και κατά των δημοσίων και δημοτικών μέσων. Μελατούν την περιουσία της ΕΡΤ. Γίνουν δημοτικά ραδιόφωνα. Ιδιωτικοποιούν λειτουργίες. Βάζουν σε κίνδυνο την κύκλωση του πρακτορείου. Θεωρίζουν τα δικά τους παιδιά. Διώχνουν δημοσιογράφους. Επιβάλλουν τα μπλοκάκια και την επισφαλή εργασία. Καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις. Χειραγωγούν και λογοκρίνουν συστηματικά την ενημέρωση του λαού. Φαίνεται ότι θέλουν να ξεπεράσουν σε αυθαιρεσία τους φίλους τους παρόντους της διαπλοκής των ιδιωτικών μέσων. Ο μόνο τρόπος που μας απομένει είναι η συνέχιση του αγώνα μας, η επέκτασή του και στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Για συλλογικές συμβάσεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, για αξιοπρέπεια για όλους τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης. Η ενημέρωση του λαού είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στις μνημονιακές πολιτικές που καταστρέφουν και εκφοβίζουν την κοινωνία, στις κυβερνητικές κλίκες και στους διεφθαρμένους ολιγάρχες των μέσων ενημέρωσης. Την κινητοποίησή μας αυτοί φοβούνται. Γι' αυτό σχεδόν καθημερινά μας τρέχουν στα δικαστήρια. Προσπαθούν να καταργήσουν με τον άλλο τρόπο και αύριο με νομοθετική παρέμβαση το δικαίωμα στην απεργία. Απαγορεύονται και στους εργαζόμενους του τύπου και σε όλη την εργατική τάξη να μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Η υπόθεσή μας είναι η υπόθεση της δημοκρατίας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μοιάζει πρόσωπη, εμένα. Δεν είναι από το κοινό. Είναι τη Σεσία, είναι. Συνάδελφοι, μετά από μια εβδομάδα κινητοποιήσεων, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τονίσουμε, να επαναλάβουμε και να θυμίσουμε ότι η δημοσιογραφία δεν υπαλληλοποιείται. Για να τονίσουμε ότι η ενημέρωση θα παραμείνει ελεύθερη. Για να διατανώσουμε την πεποίθησή μας ότι με κοινές υπουργικές αποφάσεις δεν θα καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες ετών δεν θα τα θυσιάσουμε στο βωμό της όποιας τροϊκανής πολιτικής. Είμαστε όλοι μαζί στα δημόσια και δημοτικά μέσα, θεωρώντας ότι η δημοσιογραφία και η ενημέρωση θα συνεχίσουν να έχουν ψηλά τον πήχη, γιατί η δημοσιογραφία είναι θέμα ενημέρωσης της κοινής γνώμης και θα πρέπει ο αγώνας αυτός να είναι κοινός και με τα ιδιωτικά ΜΜΕ. Στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς. Η αποφάση των Διοικητικών Συμβουλίων θα πρέπει να είναι σε αντίστοιχη με την απόφαση της βάσης, η οποία είναι συνέχιση του αγώνα. Δεν θα σταματήσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να βρισκόμαστε στον δρόμο. Θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Όχι μόνο γιατί έτσι κάποιες διοικήσεις επικαλιστικές το αποφασίσανε, αλλά γιατί το θέλουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Ενωμένοι 100% κύριε Βρούτσι. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι μαζί μας, δίπλα μας, στον δρόμο. Εσύ δεν είσαι το 100%. Εσύ εκπροσωπείς μια μικρή μερίδα που σε εξέλεξε στην κυβέρνηση. Εμείς εδώ έχουμε και την Ευρώπη μαζί μας. Έχουμε το διαθήκη.
βρει κόσμο το δημοσιογραφικό στο πλευρό μας. Συγκεκριμένα μας στείλανε αυτό το χαρτί. Μόλις μάθανε ότι κάποιοι επεξεργάζονται σχέδια εναντίον μας και δηλώνουν την πλήρη συμπαράστασή τους στους Έλληνες δημοσιογράφους. Είμαστε οι αγωνιζόμενοι δημοσιογράφοι για την ελεύθερη ενημέρωση του λαού. Είμαστε αυτοί οι οποίοι υπερασπίζουμε την αξιοπρέπειά μας όπως το Σύνταγμα μας προστατεύει. Είμαστε αυτοί που δεν θα γυρίσουμε πίσω να σκύψουμε το κεφάλι επειδή κάποιοι μας κάνουν αγωγές, επειδή κάποιοι μας κυνηγάνε, επειδή κάποιοι μας απειλούν. Τους προειδοποιούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους. Εμείς και οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είναι η Διεθνής Ομοσπονδία που μας έστειλε αυτό το χαρτί. Είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Όλος ο δημοσιογραφικός συνεχόμενος είναι στο πλευρό μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τα λάθη. Thank you.